Μας περιμένει ο κύριος Στέλιος Πέτσας, αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών. Κύριε Πέτσα, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, κύριε Πρωτοσάλτε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ και εγώ για την επικοινωνία και σιδηροκέφαλο στο πόστο σας. Είναι η πρώτη μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, υπάρχει ευθύνη για αυτό που συμβαίνει, κύριε Πέτσα, ή όχι? Φυσικά, όταν έχουμε καθυστερήσεις ξανά αποκατάστασης ηλεκτροδότησης και υδροδότησης σε ορισμένες περιπτώσεις, φυσικά και υπάρχουν ευθύνες, αλλά οι ευθύνες είναι δύο ειδών. Ναι. Το θα αναλυθεί η ευθύνη, μισό λεπτό, πριν πάμε σε ποιες είναι οι ευθύνες. Ερώτησή μου, η επόμενη, αυτός δεν σας διάκοψα, να σας αφήσω να το πείτε, είναι, η ερώτησή μου είναι όμως, θα αναλυθεί η ευθύνη? Ας εξηγήσω λίγο πώς είναι η ευθύνη, για να είμαστε σίγουροι ότι όλοι καταλαβαίνουμε το ίδιο πράγμα. Πρώτον, το φαινόμενο ήταν πολύ έντονο σε περιοχές όπως αυτές, οι οποίες έχουν να κάνουν με τον Διόνυσο ιδίως, κάποια σημεία της Κηφισιάς, ιδίως προς την Εκάλη και στην Κάτω Κηφισιά και στην Πολιτεία, σε πολλά εκτεταμένα τμήματα του Οροπού, ιδίως προς την Ιπποκράτεια Πολιτεία και σε κάποιους οικισμούς πέριξ της Μαλακάσας. Εκεί τα προβλήματα ήταν πάρα πολύ μεγάλα. Χιόνισε επί 30 τόσες ώρες και έριξε χιόνι που το πιάνει, που λέμε. Ακριβώς. Αυτό, είναι το, αυτό είναι το. Αυτό ζήσαμε. Δεν ζήσαμε κάτι άλλο. Τα ξημερώματα της Δευτέρας διακοπές ρεύματος λόγω κάποιων δέντρων που έπεσαν, αλλά τα δέντρα συνέχιζαν να πέφτουν μέχρι και την Τρίτη το βράδυ, Τετάρτη πρωί. Γιατί συνέχιζε η χιονοθύελλα μέχρι το βράδυ. Και από το βάρος έπεφταν τα δέντρα. Ακριβώς, και δεν είναι μόνο κλάδεμα δέντρων ή κλαδιών, πώς ακούω. Ολόκληρα δέντρα έχουν ξεριζωθεί. Αν δει κανείς την περιοχή που μένω εγώ, ολόκληρα δέντρα έχουν ξεριζωθεί και σε πολύ μικρή απόσταση είναι πάρα πολλά δέντρα πεσμένα. Άρα ήταν ένα ευρύτερο θέμα που ήταν πολύ έντονο το φαινόμενο. Άρα το ένα ζήτημα είναι ο καιρός. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε τον καιρό ως αποκομμένο. Ήταν ένα φαινόμενο σπάνιο, τουλάχιστον στις περιοχές που σας περιέγραψα. Στις άλλες περιοχές υπήρξαν προβλήματα, σε ορισμένες περιπτώσεις μεγάλα. Άκουγα παράδειγμα πριν την Αγία Παρασκευή. Αντιλαμβάνομαι ότι εκεί δεν ήταν θέμα πρόσβασης όσον αφορά το ζήτημα του χιονιού από πεσμένους κορμούς, ή δεν ήταν τόσο μεγάλο το ζήτημα της πρόσβασης. Ναι. Επομένως, εδώ θα έλεγα ότι το βασικό ζήτημα είναι ότι η κατανομή των δυνάμεων από τον ΔΔΕ δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί για αντικειμενικούς λόγους, λόγω της έκτασης του προβλήματος και για άλλους λόγους που έχουν να κάνουν. Να αντικρούσω αυτό το πρώτο σας επιχείρημα τώρα. Έχω μπροστά μου ένα κείμενο. Θέλετε να ολοκληρώσω και το άλλο, να σας πω. Ναι, παρακαλώ, βεβαίως. Για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό, το ότι ήταν πολύ μεγάλη η ανάγκη να μπορέσει ο ΔΔΕ να ανταποκριθεί, τι κάναμε από την Τρίτη, και αυτό απαντάει και στο σχόλιο που κάνατε στην εισαγωγή σας, ότι ίσως η κυβέρνηση δεν αντέδρασε γρήγορα την Τρίτη. Την Τρίτη, μετά τη συντονιστική, κάναμε και δεύτερη συντονιστική για να εμπλέξουμε κινητές μονάδες με ονοματεπώνυμα ΜΑΚ, Στρατός, Δήμος και ΔΔΕ. Μεικτά, για να έχουμε διασπορά των δυνάμεων σε περισσότερα σημεία, προκειμένου να μπορούμε να πηγαίνουμε επί τόπου. Να πιάνουμε έναν δρόμο από την αρχή μέχρι το τέλος, συνάντηση στην γωνία Πανεπιστημίου και Ιπποκράτους, για να καταλαβαίνει ο πολλής κόσμος, των συνεργείων για να ξεκινάνε να αποκαταστήσουν τη βλάβη. Αυτό, αν δεν γινόταν, το ρεύμα δεν θα ερχόταν ούτε μέχρι σε μια εβδομάδα. Ευτυχώς έγινε αυτό από την Τρίτη και την Τετάρτη, και έχουμε σήμερα ένα μεγάλο ποσοστό να έχει αποκατασταθεί και αυτές τις περιοχές που σας είπα πριν, δυστυχώς να μην έχουν ακόμη ρεύμα, αλλά πιστεύω σήμερα θα αποκατασταθεί και εκεί. Μάλιστα. Έχω εδώ λοιπόν μια σύμβαση που λέει ότι ο ΔΔΕ θα δώσει 19.878.499,50 ευρώ για κλάδεμα δέντρων σε όλη την Ελλάδα. Εκτέλεση εργασιών αποψήλωσης κάτω από σημεία ζεύξης, προστασία δικτύου κτλ. Κτλ. Λοιπόν, να κλαδευτούν δέντρα ή να κοπούν δέντρα που γειτνιάζουν με τα ενεαέρια δίκτυα διανομής. Έχει ελεγχθεί το αν αυτή η δουλειά έγινε? Αν δηλαδή κάποιος την παρέλαβε τη δουλειά? Μοιράστηκαν, δηλαδή δόθηκαν 19, κοντά 20 εκατομμύρια ευρώ σε όλη την Ελλάδα. Πειραιάς, Καλλιθέα, Φιλοθέη, Περιστέρη, Μεσόγεια, Ελευσίνα, έχω τα πάντα εδώ μπροστά. Κιλκί, Σέρες, πώς κατανέμονται όλα αυτά τα ποσά? 19 κοντά εκατομμύρια. Ελέγχθηκε αν έγινε αυτή η δουλειά? Προφανώς σε αυτό θα πρέπει να απαντήσει ο ΔΔΕ, όχι το Υπουργείο, ούτε κάποια περιφέρεια ή κάποιος Δήμος. Αυτό θα πρέπει να απαντήσει ο ΔΔΕ. Εκτός από τον καιρό θα αναλάβει κανείς την ευθύνη, κύριε Πέτσα. Αυτό που πρέπει να πω εγώ είναι ότι ιδίως για το κλάδεμα και για τα οποιαδήποτε αποψήλωση είναι απαραίτητη, το βασικό που πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε ένα σοβαρό έργο προσπάθειας υπογειοποίησης των γραμμών, γιατί το ζήτημα είναι πολύ μεγάλο. Εκτός από τον καιρό θα αναλάβει κανείς την ευθύνη. Εκτός από τον καιρό θα αναλάβει κανείς την ευθύνη. Κοιτάξτε, σας είπα ότι το ζήτημα εδώ είναι ξεκάθαρα ότι το φαινόμενο ήταν πολύ έντονο και ότι ο ΔΔΕ, για να μπορέσει να ανταποκριθεί, έπρεπε να έχει τη συνδρομή, όπως είπα πριν, και του Ο καιρός θέλει, δηλαδή. Ο καιρός θέλει.
ο καιρός. Από εκεί και πέρα, κύριε Πρωθυπουργέ, θα σας πω το εξής. Οι αρμοδιότητες, οι συναρμοδιότητες, οι επικαλύψεις δεν ενδιαφέρουν τον πολίτη. Ο πολίτης θέλει αποτέλεσμα. Λοιπόν, εγώ αυτό που θα σας πω είναι το εξής. Έτσι όπως είναι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, πάντα κάποιος μπορεί να ρίχνει τις ευθύνες των άλλων. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Και για να σταματήσει, το μόνο τρόπο που υπάρχει είναι στον νέο νόμο που έχει να κάνει με το ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων. Να μου πάτε ένα βήμα πριν. Εγώ επιμένω. Ευθύνη θα αναλυφθεί. Θα αποδοθεί ευθύνη, θα αναλυφθεί. Πώς θα το πω. Δηλαδή κάποιος θα πει, παιδιά, εγώ έγινε στραβή, εγώ φταίω. Αναλαμβάνω την ευθύνη. Πέραν του καιρού, πέραν των 36 ώρων της χιονόπτωσης. Σας λέω ότι το κομμάτι το δικό μου. Δεν το ακούω γι' αυτό. Σε ό,τι με αφορά και επειδή έχω μια ευρύτερη εικόνα πώς δουλεύουν αυτά τα ζητήματα σε μια δημόσια διοίκηση, αυτό που έχει σημασία είναι για να αναλυφθεί η ευθύνη, να είναι ξεκάθαρη και όχι να γίνονται μπαλάκι ευθυνών. Γι' αυτό σας λέω ότι το ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων είναι βασικό και έχει δύο σκέλη. Το προληπτικό, όπου δεν εκεί μπορεί να πει οτιδήποτε θέλει κανείς. Δεν μου απαντήσατε, πάμε παρακάτω. Όχι, εγώ περιμένω να αναλυφθεί πρώτα η ευθύνη. Ναι, να ακούσετε, γιατί χθες άκουσα τον κύριο Βορύδη να λέει ο ΔΔΕ. Εγώ όμως δεν έχω ακούσει ότι πού οφείλεται όλη αυτή η ιστορία. Πρέπει να το μάθουμε αυτό. Για να πάμε παρακάτω, γιατί μετά θα σας πω, ναι, να τελειώνουμε με τους Δήμους και τις πολυαρμοδιότητες. Ο Δήμος, να ξέρουμε, να πάρει από το Α έως το Ω όλη τη δουλειά του Δήμου. Ναι ή όχι, τι λέτε σε αυτή την πρόταση? Λέω ότι αφού ξεπεράσαμε σκέλος, το πρώτο που δεν πήρα απάντηση. Ναι. Στο προληπτικό σκέλος μπορεί να είναι οτιδήποτε αφορά το κλάδεμα ή την αποψήλωση. Στο κατασταλτικό όμως, όταν γίνεται μια ζημιά, πρέπει ένας να παίρνει την ευθύνη και να παίρνει και να προχωράει. Ποιος είναι αυτός? Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένας ξεκάθαρος, γιατί σας λέω ότι στο ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων. Αλλά το κράτος των 95 δις δεν μπορεί να απολογηθεί στον πολίτη για το ποιος έφταξε. Γιατί κάποιος έφταξε, δεν μπορεί, κάτι έχει φταίξει. Σας λέω ότι το ζήτημα. Επιμένω, που με συγχωρείτε, αλλά επιμένω. Το καταλαβαίνω ότι επιμένετε, αλλά αυτή δεν είναι η απάντηση που μπορεί να δώσει ο αναπληρωτής υπουργός όταν είναι άλλου εσωτερικών, όταν είναι άλλα θέματα αρμοδιοτήτων. Γι' αυτό σας λέω. Αυτό που εγώ μπορώ να κάνω, το Υπουργείο Εσωτερικών μπορεί να κάνει, η κυβέρνηση θα κάνει, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της, είναι όταν γίνεται μία. Μπορεί ο πολίτης να μην βλέπει και τον Περιφερειάρχη εκεί, και τον ΔΔΕ εκεί, και τον Χαρδαλιά εκεί, και εννοώ πολιτική προστασία, και τον Δήμο και να μπερδεύεται ο ένας πάνω στον άλλον. Μπορεί να βλέπει ο πολίτης έναν. Που να πει, ζω σε έναν Δήμο και έχω να κάνω με έναν μόνο. Με μία υπηρεσία. Η αποκατάσταση καταστροφών και αντιμετώπιση εκτάκτων συνδικών έχει μεταφερθεί, όπως ξέρετε, στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και υπάρχουν διάφορα σχέδια αντιμετώπισης της. Ναι. Το ζήτημα όμως εδώ πέρα, τι γίνεται όταν πρέπει να κουμπεί ένα δέντρο μιλάει με τους Δήμους. Το οποίο ακουμπούν. Ο ΔΔΕ δεν μιλάει με τους Δήμους. Ο Δήμος έχει έναν που λέει. Προσπαθεί ο πολίτης να κόψει ένα δέντρο και έρχεται το δασαρχείο σαν την αρχαιολογία. Σε αυτόν τον τόπο, εκτός έχουμε δύο δυνάστες. Την αρχαιολογία και την. Δεν υποτιμώ το τι έχουν προστατεύσει οι αρχαιολόγοι. Μην το πάρετε έτσι. Δεν αναφέρομαι σε εσάς, κύριε Πέτσα, αναφέρομαι στο ακροατήριο. Αλλά έχω και από την άλλη πλευρά τον άλλον δυνάστη που είναι το δασαρχείο. Και τελικώς πνιγόμαστε. Σε μια χιονόπτωση πνιγήκαμε, κύριε Πέτσα. Για να μην τρελαθούμε, γιατί κάποιοι φίλοι μου φέρνουν παραδείγματα από τον Καναδά κτλ. Αλλά εδώ τώρα είχαμε 35 ώρες, θέλετε 36 ώρες συνεχούς χιονόπτωσης. Δεν είχαμε κάτι άλλο. Μην τρελαθούμε. Είχαμε, χιόνιζε διαρκώς. Θα ήθελα πραγματικά να μπορείτε να δείχνετε φωτογραφίες αυτή τη στιγμή. Το κατάλαβα, κύριε Πέτσα. Μα δεν λέω όχι, αλλά χιόνιζε όμως μόνο. Μα δεν έκανε κάτι άλλο, χιόνιζε. Χιόνισε πολύ. Είναι ένα αέριο δίκτυο, αυτό σας λέω. Το κατάλαβα. Για να είμαστε σίγουροι ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα, πρέπει να κοιτάζουμε τη ρίζα του. Η ρίζα του είναι να απογειοποιηθεί το δίκτυο. Μπράβο, το κατάλαβα. Κάτι που δεν κάναμε 40 χρόνια. Την καταστροφή να μην χρειάζεται να πει ο ΔΔΕ ότι θέλω να μου ανοίξει εσύ το δρόμο, εσύ πήγαινε να πιάσει το κλονάρι, κάνε μόνο ή κάνε κάτι άλλο. Αλλά να υπάρχει μια ξεκάθαρη αρμοδιότητα και στην καταστροφή να επιβαίνει αμέσως κάποιο, είτε είναι η Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, είτε είναι ο Δήμος. Αυτό πάντως που είναι πιο κοντά στο πρόβλημα και το ξέρει. Και όχι κάποιο. Δεν ξεχνώ ότι ο ΔΔΕ έδωσε 20 εκατομμύρια για κλάδεμα. Το θέμα είναι ποιος παρέλαβε το έργο, κύριε Πέτσα. Το παρέλαβε αλαγκρέκα. Γιατί το ξέρουμε την παραλαβή, αλαγκρέκα την ξέρουμε. Πραγματικά συντάσσομαι με εκείνους που λένε πουλήστε τα όλα, μην εμπλέκεται το κράτος. Φτάνει με το κράτος. Δεν δοκιμάστηκε και αποτυχάνει το κράτος. Αποτυχάνει. Τουλάχιστον να ξέρουμε ότι είναι ο ιδιώτης που αποτυχάνει ο ιδιώτης. Να ξέρουμε να έχει ονοματεπώνυμο. Γιατί τώρα βλέπετε, δεν βρίσκουμε τον υπεύθυνο. Χάνεται η αρμοδιότητα, χάθηκε μεταξύ περιφέρειας, ΔΔΕ, Δήμων, πολιτική προστασία, κράτος, αποκεντρωμένο κράτος. Δεν χάθηκε, έφυγε. 95 δις πληρώνουμε για αυτό το ρημαδοκράτος. Και συζητάμε τα ίδια κάθε μέρα. Κύριε Πρωθυπουργέ, μισό λεπτό. Διάλειμμα, κύριε Πέτσα. Θα τα απαντήσετε. Ωραία, πείτε το. Έχει σημασία.
Όταν λέτε για το κράτος των πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, φυσικά είπα εγώ πρώτος ότι ο πολίτης δεν ενδιαφέρεται ποια είναι η αρμοδιότητα. Θέλει αποτέλεσμα. Και σας λέω, αν δεν ξεκαθαρίσουν οι αρμοδιότητες όσον αφορά την κατάσταση της έκτακτης ανάγκης, όπως αυτή που συζητάμε, δεν θα έχει αποτέλεσμα αυτό που λέμε. Ξεκαθαρίστε τα σήμερα κιόλας. Σήμερα δεύτερο θέμα. Στην επόμενη σύσκεψη, ξεκαθαρίστε. Δεύτερο θέμα, η κακοκαιρία ήταν έντονη σε όλη τη χώρα. Προβλήματα είχαμε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Στην Εύβοια και στην Αττική. Δεν πρέπει να βάζουμε σε όλα την ταμπέλα του προβλήματος της ηλεκτροδότησης. Αντιμετωπίστηκαν προβλήματα σε όλη την επικράτεια τις προηγούμενες μέρες για μια κακοκαιρία. Τώρα έντονη. Έπεσε το δέντρο της γειτονιάς, κύριε Πέτσα. Δεν έπεσε το πυλώνας που φέρνει το ρεύμα πίσω από τα αρβανιτοχώρια, τα δερβανοχώρια προς την Πάρνηθα. Τώρα έπεσε το δέντρο του δρόμου μου. Του δρόμου σας, του δρόμου του. Γι' αυτό είναι και πολύ πιο δύσκολη. Μπράβο, και χρονοβόρα η αποκατάσταση, γιατί είναι πάρα πολλά τα δέντρα που έπεσαν λόγω του καιρού. Το δέντρο έπεσε. Στον δρόμο μου. Δεν ήρθε δηλαδή, ήρθε ένας ανεμοστρόβιλος που ξερίζωσε τα σύμπαντα. Έπεσε ένα χιόνι επί 30 ώρες. Και το κλαδί δεν άντεξε. Αυτό συνέβη. Είναι πολύ εκτεταμένη βλάβη. Αυτό σας εξηγώ. Και όποιος ζει στην περιοχή εκεί μπορεί να το δει αυτό, γιατί δεν το έχει ξαναβιώσει. Εγώ με 16 χρόνια στην περιοχή δεν έχω ξαναδεί αυτό το φαινόμενο. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, μπορούμε να συνεχίσουμε μετά τις και μισή, γιατί είναι η ώρα για τις ειδήσεις ή να σας κλείσω. Ωραία, πολύ ωραία, για να μου πείτε και τι που καταλήγουμε. Επιστρέφω στη συζήτησή μας με τον κύριο Στέλιο Πέτσα, αναπληρωτή υπουργό εσωτερικών. Λοιπόν, κύριε Πέτσα, παρακαλώ, να καταλήξουμε λοιπόν ότι παίρνει, φαντάζομαι, πρωτοβουλία η κυβέρνηση να ξεχωρίσει τώρα και όλες τις αρμοδιότητες. Φαντάζομαι. Κοιτάξτε, είναι ένα ζήτημα των αρμοδιότητων μεταξύ κράτους, περιφέρειας, αποκεντρωμένης διοίκησης και δήμων που έχουμε πει ότι θα το ξεκαθαρίσουμε μέσα στο εξάμηνο του 2021. Έτσι ώστε να είναι ξέρουμε ποιος έχει την ευθύνη, κύριε Πέτσα. Ακριβώς. Συμφωνήσαμε ότι υπάρχει ευθύνη, γιατί μου λένε κάποιοι σας συμπεριφέρομαι σκληρά και ότι είμαι άδικος. Να συμφωνήσουμε ότι στη ζωή υπάρχει ευθύνη, κύριε Πέτσα. Όπως η ευθύνη έχει ο Πορτοσάλτε για αυτά που λέει, έτσι δεν είναι? Εγώ, κύριε Πορτοσάλτε, έχω μάθει να εστιάζομαι στη λύση και όχι στο πρόβλημα. Και η λύση που σας λέω είναι εξής, εφόσον θέλετε να συνοψίσουμε. Πρώτον, δεν θα κόψουμε όλα τα δέντρα για να έχουμε αέριες γραμμές ρεύματος. Θα υπογειοποιήσουμε τις γραμμές ρεύματος. Τελεία και παύλα. Δεύτερον, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρες οι αρμοδιότητες. Αυτός που έχει την ευθύνη στο τέλος να την αναλαμβάνει. Αυτή τη στιγμή διαχέεται ευθύνη σε διάφορα ζητήματα μεταξύ όλων αυτών των εμπλεκομένων που σας είπα. Αυτό θα σταματήσει. Ιδίως σε περιπτώσεις έκτακτες όπως είναι αυτή η γενόπτωση ή μια πυρκαγιά. Ναι. Ωραία. Ωραία. Και εννοείται ότι όλα αυτά θα προστατευτούν με μια λογική όλα αυτά. Θα τα τακτοποιήσουμε όλα. Δεν θα έχουμε δερβάνεγα. Στο δικό μου το σπίτι πέσαν δύο δέντρα. Ναι. Έπρεπε να τα είχαμε κόψει δηλαδή τα δύο δέντρα. Όχι, δεν είπα εγώ να κόψετε τίποτα. Ούτε εγώ θέλω να κόβονται δέντρα, κύριε Πέτσα. Κανείς δεν θέλει να κόβονται δέντρα. Απλώς δεν θα έχουμε δερβάνεγα πάνω από το κεφάλι μας. Όπως είναι, ας πούμε, δεν θα έχουμε κάποιον ο οποίος θα παίρνει την εξουσία που έχει, θα κάνει κατάχρηση της εξουσίας του. Αυτό θέλω εγώ να συνεννοηθούμε. Συμφωνώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα.